Τώρα, σε αυτό το σημείο θα καλησπέρισω τον κύριο Βασίλη Αμβροσιάδη. Είναι ο γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου της Γάβδου. Σχετικά με το θέμα που προβληματίζει τα τελευταία 24 ώρα, αφορά τα δεκάδες κρούσματα. Καλησπέρα σας. Τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας τα οποία καταγράφονται. Να μας δώσετε έτσι μία εικόνα, αν και τα αποτελέσματα για το συγκεκριμένο φαινόμενο, το οποίο να υπενθυμίσω ότι έχει καταγραφεί και πέρυσι στη Γάβδο, θα διαμορφωθεί τις επόμενες μέρες, έτσι δεν είναι? Πρέπει να μεσολαβήσουν κάποιοι έλεγχοι. Έχουμε στείλει κάποια δείγματα. Ήρθε σήμερα το κλιμάκιο από την περιφέρεια, την υγειονομική, και έχουμε στείλει κάποια δείγματα. Οπότε αύριο θα έχουμε και μία εικόνα. Τα κρούσματα συνεχίζουν, καταγράφονται με την ίδια ένταση. Και τώρα ακόμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε συνέχεια πως έρχεται κόσμος. Είναι 20 με 30 περιστατικά την ημέρα. Μπορείτε να ανταπεξέλθετε, κύριε Αμβροσιάδη, σε αυτόν τον όγκο των περιστατικών, γιατί δεν είναι μόνο και τα περιστατικά της γαστρεντερίτιδας, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και... Έχετε δίκιο. Είμαστε δύο γιατροί, δυσκολευόμαστε γιατί και μας τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα τα ηλεκτρολίτες και τα διαιμετικά. Πλέον παραγγέλνουμε δηλαδή και με τα δικά μας λεφτά από το φαρμακείο που είναι απέναντι. Γιατί ενώ εντάξει, σε περισσότερες των περιπτώσεων είναι μια ήπια κατάσταση, μπορεί όμως να εξελιχθεί και να, σε κάποιες περιπτώσεις ο ασθενής να πάθει μια βαριά μορφή αφυδάτωση. Και είχαμε τέτοια περιστατικά αυτές τις μέρες. Δηλαδή. Πιο βαριά δηλαδή. Πιο βαριά, ναι. Mm-hmm. Να μην μπορεί να περπατήσει, ας πούμε, ασθενής. Να λιποθυμά, ας πούμε, να έχει λιποθυμήσει. Ο Διευθυντής τώρα της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας αποδίδει το γεγονός, κύριε Αμβροσιάδη, τουλάχιστον ως μια πρώτη εκτίμηση σε υιογενές αίτιο. Λόγω του συγχρονισμού των κατασκηνωτών, του συγχρονισμού δηλαδή σε υπαίθριο χώρο. Εκτιμά ότι είναι κάτι εποχιακό. Ως μια πρώτη πρόχειρη εκτίμηση, ξαναλέω, έτσι δεν έχουμε επίσημα αποτελέσματα. Εσάς, τα κρούσματα που καταφθάνουν στο ιατρείο, αφορούν μόνο κατασκηνωτές? Όχι, αφορούν όλες τις κατηγορίες των πολιτών. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Εδώ πέρα μπορούμε δηλαδή να σας πω μια λίστα. Θεωρώ πως υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα ύδρευσης. Πρέπει να έρθουν κάποιοι ειδικοί να το δουν αυτό το πρόβλημα, λιγάκι σε βάθος. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο με το οδικό δίκτυο, το οποίο δεν έχει προστατευτικά κυκλειδώματα. Και είναι ένα δίκτυο πολύ προβληματικό άθλιο. Έχουν φύγει 3 αυτοκίνητα από την αρχή του έτους Χαράδρα, χωρίς να φθηνήσουμε θέματα γι' αυτό και δεν βγήκε τίποτα παράδειγμα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το υλικοδρόμιο, το οποίο δεν είναι αδειοδοτημένο και έτσι δεν στέλνει ο στρατός ελικόπτερα το βράδυ. Άλλο ένα πρόβλημα που μπορώ να σας πω, δηλαδή είναι, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δεν ξέρω τι κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή. Ο Δημοτικός Έχετε εσείς καλή επικοινωνία με το Δήμο? Είστε στο νησί 3 χρόνια τώρα. Έχετε ολοκληρωμένη άποψη για τα προβλήματα. Ο Δήμος τι λέει? Ο Δημοτικός Ξενώνας, σας προσκαλώ να έρθουν να δείτε πώς είναι ο Δημοτικός Ξενώνας. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά κανένα από τα δωμάτια. Τα στρώματα είναι 20 ετίας και θέλει και βάψιμο, γενικά ανακαίνιση το κτίριο αυτό. Είναι σε όλους τους τομείς, έτσι, υπάρχει μια διάλυση. Εκτός από το γιατρείο, το οποίο το έχουμε αναστήσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση και σε ό,τι αφορά το θέμα, τομίζω, με τα κρούσματα που τρέχει αυτές τις ημέρες, το ζητούμενο είναι να εντοπιστεί η ρίζα, γιατί και πέρυσι πάλι τα ίδια είχατε. Ναι, και δεν έγινε τίποτα. Εμείς στείλαμε κάποια δείγματα στο Ρέθυμνο, αλλά ήταν Οκτώβρης μήνας και είχε ήδη τελειώσει. Για πέρυσι λέτε τώρα, ότι έγινε δηλαδή με μια καθυστέρηση και ετεροχρονισμένα έπρεπε να γίνουν νωρίτερα. Ναι, δεν ήξερα, ας πούμε, και εγώ το πώς πρέπει να ήταν. Το οποίο δεν είχε ξαναγίνει. Λοιπόν, τώρα κινηθήκαμε έγκαιρα, ήρθε το κλιμάκιο. Θέλω να δούμε τώρα ποια θα είναι από τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Για μένα υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα ύδρευσης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αμβροσιάδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.